Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τα ζητήματα της σοφωνιστικής πολιτικής βρίσκονται στην καρδιά του κράτους δικαίου και άρα των θεσμών. Και η συζήτηση επί της αρχής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης προσφέρεται να δούμε συνολικότερα πού βρίσκονται οι δημοκρατικοί και δικαιοκρατικοί θεσμοί της χώρας, σε ποιο σημείο βρίσκεται η πατρίδα μας συνολικά και πού βαδίζει. Αναρωτιέμαι, 3 μήνες μετά τις εκλογές, τι έχει αλλάξει προς το καλύτερο στην πραγματικότητα και όχι στο παιχνίδι των εντυπώσεων ή μάλλον στο παιχνίδι των ψευδεστήσεων. Αναρωτιέμαι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και απευθύνομαι στην καθεμιά και τον καθένα από εσάς, η χώρα έχει στρατηγική, έχει ρυθμό, έχει προοπτική? Η εντύπωσή μου είναι ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα. Φυσικά στο μέτωπο της οικονομίας και της διαπραγμάτευσης, στο μέτωπο της ασφάλειας, της μεταναστευτικής πολιτικής και των θεσμών συνολικά, συμπεριλαμβανομένης και της δικαιοσύνης και του σοφωνιστικού συστήματος. Και δεν αναφέρω για την οικονομία του λόγου, την εξωτερική πολιτική και τη θέση της χώρας στους διεθνείς συσχετισμούς. Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής? Ο κοινός παρονομαστής είναι διπλή γλώσσα, άλλη μέσα, άλλη έξω, και διπλή κίνηση, μια παλινδρόμηση, πίσω μπρος σε όλα τα μέτωπα. Έχουμε και διαπραγμάτευση στην οικονομία για έντιμο συμβιβασμό, αλλά και ρητορική προετοιμασία της ρήξης, με ψήφιση νομοσχεδίων και άλλες πρωτοβουλίες που δυσκολεύουν μια γρήγορη και καλή συμφωνία. Έχουμε και Επιτροπή Αλήθειας για το Χρέος εδώ στη Βουλή και κανονική καταβολή δόσεων από την κυβέρνηση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κανονική εξυπηρέτηση του χρέους και απόλυτη σιωπή για νέες παραμετρικές αλλαγές που έχουν προβλεφθεί ήδη από το 2012. Έχουμε και υπογραφή της παράτασης του μνημονίου και άρνηση εμφάνισης της παράτασης και κύρωσής της από τη Βουλή. Έχουμε και κλείσιμο του ματιού στην ανομία, τους κοκκουλουφόρους, τις καταλήψεις και ασφιχτικό έλεγχο του κράτους με πελατειακούς διορισμούς πολιτευτών του ΣΥΡΙΖΑ και συγγενών. Έχουμε και αναμονή λύσης στο οικονομικό πρόβλημα της χώρας από την Ευρώπη, αλλά και αντιευρωπαϊκή εθνικολαϊκιστική έξαρση με επιπόλαιη διαχείριση των σχέσεων της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Ρωσία, με την Κίνα. Έχουμε και μήνυμα στους διακινητές μεταναστών και προσφύγων πως η Ελλάδα είναι καλή πύλη εισόδου στην Ευρώπη και επίμονη διεκδίκηση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής που βασίζεται στο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρώπης και στην αναλογική κατανομή βαρών μεταξύ των κρατών μελών. Όλα μαζί. Τη μια στιγμή το ένα, την άλλη στιγμή το άλλο. Άλλα μέσα, άλλα έξω. Με αποτέλεσμα την ακινησία τελικά. Έχουμε πλήρη αδυναμία αποσαφήνισης και εφαρμογής μιας καθαρής, σταθερής και ενιαίας κυβερνητικής πολιτικής σε όλους τους τομείς. Ιδεολειπτική και επικίνδυνη προσέγγιση, επιπόλαιες δηλώσεις υπουργών που αγγίζουν το όριο του γραφικού, αδυναμία εκτίμησης του πραγματικού συσχετισμού των δυνάμεων, άνοιγμα περιττών μετώπων, διακινδύνευση μεγάλων εθνικών συμφερόντων. Έχουμε ένα παιχνίδι με τη φωτιά. Εκτός και αν υπάρχει κάποιο κρυφό σχέδιο, το οποίο είναι η απόλυτη πολιτική εξαπάτηση των πολιτών. Ας δούμε τι γίνεται, για να δούμε τι συμβαίνει και στους θεσμούς. Στην οικονομία και στη διαπραγμάτευση πάμε μέρα-μέρα, εβδομάδα-εβδομάδα, με διάφορα ορόσημα που μετακινούνται. Είναι κινητή γιορτή. Το Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου, το Eurogroup της 24ης Απριλίου. Αυτή είναι πράγματι κινητή γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Πηγαίνει πάντα μετά την Μεγάλη Εβδομάδα και την Σαρακοστή. Τώρα έχουμε το Eurogroup της 8ης Μαΐου. Μετά έχουμε την τελική προθεσμία της παράτασης στις 30 Ιουνίου. Η κυβέρνηση έχει την εντύπωση ότι κερδίζει χρόνο, ενώ δεν κερδίζει χρόνο. Χάνουμε χρόνο ως έθνος και τρώμε τις άρκες μας εις βάρος της οικονομίας.
και ανακαλύπτουμε συνεχώς νέους μύθους. Τώρα, εν ώψη των μεγάλων λήξεων ομολόγων που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λήξεων του Ιουλίου και του Αυγούστου, βλέπω να διαπλάθεται το επιχείρημα ότι μη στεναχωριέστε, πάλι θα βρούμε κάτι, αυτά τα ομόλογα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Άρα ενδεχομένως μπορούμε κάτι να σκαρφιστούμε. Διέπονται πράγματι από το ελληνικό δίκαιο. Είχα την τιμή ως Υπουργός Οικονομικών να τα διατηρήσω υπό το ελληνικό δίκαιο, γιατί είναι ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο υποστήριξης των κρατών μελών αυτό που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και η κυβέρνηση παράλληλα διεκδικεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αγοράζει διαρκώς ελληνικά ομόλογα για να βοηθάει την ελληνική οικονομία. Παρακαλούμε και απειλούμε ταυτόχρονα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παρακαλούμε για περισσότερο ELA, για ποσοτική χαλάρωση, για επαναγορά ομολόγων ως ενεχείρων, προκειμένου να δανειοδοτούνται στην πραγματικότητα οι ελληνικές τράπεζες που χάνουν καταθέσεις. Και απειλούμε με μη πληρωμή λήξεων. Πήγαμε να κάνουμε το ίδιο και με το Δούνου του, αλλά δεν μας πήρε, και τελικά ο κύριος Βαρουφάκης προσήλθε γονιπετής και ομολόγησε πίστη στην κυρία Λαγκάρντ μέσα στο Πάσχα. Έχουμε όμως ήδη εσωτερική παύση πληρωμών, προπολού. Το δε δήθεν δίλημα πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις και όχι διεθνείς υποχρεώσεις είναι μπούμεραγκ, γιατί εν τέλει δεν θα έχεις να πληρώσεις, όπως έχουμε πει, ούτε μισθούς και συντάξεις την επόμενη μέρα. Έχει ρουφηχτεί όλη η ρευστότητα, αποδυναμώνονται διαρκώς οι τράπεζες και επιδεινώνονται όλα τα δημοσιονομικά και μακροοικονομικά μεγέθη. Ούτε κουβέντα για ανάπτυξη, αποθάρρυνση επενδύσεων, επαναφορά του πιο σκληρού και ακραίου κρατισμού. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αθήνα με τις παράλληλες διαδηλώσεις σχετικά με την επένδυση των σκουριών είναι χαρακτηριστικό. Είναι η επιτομή της ανυπαρξίας μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για ανάπτυξη, προστασία περιβάλλοντος, επενδύσεις, απασχόληση. Και βέβαια η θέση της χώρας αποδυναμώνεται διαρκώς. Είπε ο Υπουργός Επικρατείας χθες: «Μη στεναχωριέστε, θα κάνουν πίσω οι εταίροι, γιατί δεν θέλουν έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ». Ναι, δεν θέλουν, αλλά υπάρχει πάντα, το έχω πει άπειρες φορές, η πτώχευση εντός ευρώ. Το να είσαι μαύρη τρύπα εντός ευρώ. Και επειδή, λέει ο κύριος Υπουργός, το αδιέξοδο ή το ατύχημα δεν αποκλείεται, θα φταίνουν αυτοί οι Ευρωπαίοι. Και επειδή οι εξελίξεις θα είναι ιστορικά σημαντικές, δεν βλάπτει να κάνουμε και δημοψήφισμα. Το κρυφό χαρτί είναι η απόφαση της κυβέρνησης να παίζει το χαρτί της εξόδου από το ευρώ, μετακυλίοντας την ευθύνη είτε στους κακούς Ευρωπαίους είτε στον ελληνικό λαό. Για ποια θέματα, για δημοσιονομικά, αυτό το δημοψήφισμα απαγορεύεται συνταγματικά. Για έξοδο από το ευρώ αρκεί η προκήρυξη. Δεν χρειάζεται καν η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Η καταστροφή συντελείται αυτομάτως. Τους εκβιάζουμε απειλώντας τους ότι θα αυτοκτονήσουμε. Και άρα θα πενθήσουν και θα στεναχωρεθούν και θα φορέσουν μαύρα, αλλά εμείς δεν θα υπάρχουμε σε αυτό το σύμπαν της αναπτυγμένης οικονομικά Ευρώπης. Όμηρος δεν είναι οι Ευρωπαίοι, είναι ο ελληνικός λαός που παραπλανήθηκε και ένα ποσοστό του ακόμη νομίζει ότι γίνεται σκληρή διαπραγμάτευση. Άλλωστε ένα ποσοστό του περίμενε καλόπιστα λύση στη Μόσχα ή ίσως και στο Πεκίνο. Μόνο που αυτές οι λύσεις δεν έρχονται έτσι, δεν ήρθαν ποτέ ούτε στην Κύπρο. Και στο μεταξύ χάνουμε το πρωτογενές πλεόνασμα, επανέρχεται η ύφεση. Εμείς είχαμε διατυπώσει σκληρές και δύσκολες κόκκινες γραμμές, δεν κλείναμε τη διαπραγμάτευση, αλλά είχαμε χρονοδιάγραμμα και σχέδιο εξόδου από το μνημόνιο. Τώρα ποιος είναι ο έντιμος συμβιβασμός που θα μπορούσε να είναι η ιδεώδης λύση? Τι ζητάμε? Ζητάμε δάνειο από τους Ευρωπαίους και συνέχεια της εκταμίευσης του δανείου του Δούνου του χωρίς όρους. Δηλαδή ζητάμε στην πραγματικότητα ανασυσκευασία των υπολείπων κεφαλαίων του τρέχοντος προγράμματος, και θα θεωρούσαμε μεγάλη επιτυχία εάν η Ελλάδα μείνει εκτός αγορών για απροσδιόριστο διάστημα, εξαρτημένη από τους εταίρους και τα δάνειά τους, σε συνεχές μνημόνιο. Αυτό που λέγαμε για μνημόνιο 3 είναι το λιγότερο, γιατί εδώ μιλάμε για μνημόνιο 3, 4 και ούτω καθεξής. Είναι επιτυχία δηλαδή αν η Ελλάδα μείνει
για απροσδιόριστο χρόνο στο περιθώριο των εξελίξεων. Χωρίς ανανεωμένο παραγωγικό ιστό, χωρίς ανταγωνιστικότητα, χωρίς νέα παρέμβαση στο χρέος, τσιμουδιά γι' αυτό, χωρίς τη μνημονιακή υποχρέωση να εφαρμόσει περικοπές σε μισθούς και συντάξεις που εμείς το είχαμε αυτό σημαία, ήταν η πρώτη κόκκινη γραμμή, αλλά με τον άμεσο κίνδυνο τώρα να καταρρεύσει ένα σύστημα που θα βασίζεται στην υπερφορολόγηση και τον αποδεκατισμό της μεσαίας τάξης, στην οποία θεωρείται ότι ανήκει όποιος έχει εισόδημα πάνω από το αφορολόγητο όριο. Πρόκειται, το έχω πει, για τον απόλυτο πολιτικό εγκλωβισμό της κυβέρνησης. Ούτε ρήξη, ούτε συμβιβασμός, ούτε μπρος, ούτε πίσω και η απόλυτη παραπλάνηση του ελληνικού λαού. Το ίδιο συμβαίνει και στο μέτωπο της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Το ίδιο ακριβώς. Έχουμε το πρωτοφανές φαινόμενο δημοσίων επανειλημμένων εκκλήσεων του αρμοδίου υπουργού προς τον Πρωθυπουργό να αποσαφηνίσει ο Πρωθυπουργός πως θέση της κυβέρνησης είναι ο σεβασμός της νομιμότητας. Προσέξτε, δεν είναι αυτονόητο, το ζητάει ο υπουργός από τον Πρωθυπουργό δημόσια. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Έχουμε συνεχή φαινόμενα καταλήψεων. Η πριτανία του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι όχι το μοναδικό, αλλά το πιο εμφανές από τα ζητήματα αυτά. Είχε προηγηθεί η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και όλα αυτά η κυβέρνηση τα χαρακτηρίζει περιθωριακά γεγονότα της δε αντιδράσης των Πριτάνεων τρομοϊστερία. Και οι αρμόδιες αρχές τι κάνουνε, ποιον περιμένουνε. Και δεν εννοώ την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, εννοώ τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, οι οποίες εν προκειμένου δεν χρειάζονται καμία κυβερνητική άδεια. Και ούτε θα σχολιάσω ως θεσμικό ζήτημα το αδιευκρίνιστο πηγενέλα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ως έχει από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Τούμπαλιν, αλλά βλέπω το Υπουργείο Δικαιοσύνης τελεί υπό την υψηλή πολιτική εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ίδιο συμβαίνει και με τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Είχαμε άλλο φαινόμενο. 50 μέρες, τρεις αναπληρωτές υπουργοί είχαν αναγγελθεί, αλλά δεν είχαν διοριστεί και δεν ασκούσαν καθήκοντα, μεταξύ αυτών και υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής. Δημόσιες διαφωνίες υπουργών γύρω από τα θέματα, με αφορμή την Αμυγδαλέζα, δεν το ξεχνάμε. Λάθος μήνυμα προς τους διακινητές πως η Ελλάδα είναι βολική χώρα, γιατί θα στείλει ολοσούμπητους τους πρόσφυγες, τους άτυπους μετανάστες με προσωρινά χαρτιά στην Ευρώπη και μαζί και τους ψυχαντιστές. Αυτά τα έχουν πει κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και δεν τους έχει ανακαλέσει κανείς στην τάξη. Και βέβαια ταυτόχρονα ζητάμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και αναλογική κατανομή βαρών. Χωρίς να μιλάμε για την οδηγία 55 του 2001 που είχε εφαρμοστεί στο Κόσοβο και θα μπορούσαμε να ζητήσουμε κάτι ανάλογο. Δεν αξιοποιούμε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει τον αρμόδιο επίτροπο για την μετανάστευση και δεν τον απέκτησε τυχαία. Κάποιο πολιτικό σχέδιο εφαρμόστηκε για να πάρει ο κύριος Αβραμόπουλος αυτό το κρίσιμο και ευαίσθητο χαρτοφυλάκιο. Και βέβαια θέτουμε σε κίνδυνο το κύρος του ελληνικού διαβατηρίου, των ελληνικών εγγράφων, χωρίς να χρειάζεται περιτεύει να σχολιάσω ξανά τις λεβεντοαπειλές του κυρίου Καμένου. Για επανεισδοχή που θα γίνει πού, σε ποια χώρα, ποια είναι η χώρα προέλευσης. Και δεν μιλάμε καθόλου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που είναι το πραγματικό ζήτημα, γιατί αν δεν μπορέσει να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την επιρροή της πολιτικά για να πάψουν οι αιτίες που γεννούν τα προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα, η Ευρώπη δεν έχει την πραγματικότητα λύση. Όλες οι χώρες έχουν πάρει ποσοστά προσφύγων και μεταναστών, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τις χώρες του Νότου, δυστυχώς, με τις οποίες δεν έχουμε συντονιστεί. Δεν βλέπω τι συντονισμό έχουμε κάνει όλες αυτές τις εβδομάδες με την Ιταλία και με τη Μάλτα, κάτι που ήταν καθημερινή πρακτική μέχρι τις εκλογές. Με αυτές τις προϋποθέσεις αρχίζει η συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε σχέση με το σοφονιστικό. Κοιτάξτε, η θέση μας ήταν, όπως διατυπώθηκε πολύ σωστά από την κυρία Γεννηματά, να μην αρχίσει η συζήτηση στην Ολομέλεια πριν λήξει η κατάληψη της Πριτανίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, για να φανεί ότι η κυβέρνηση και η πλειοψηφία της Βουλής δεν συναλλάσσεται και δεν κάμπτεται
απέναντι σε ομάδες που έχουν ως πολιτικό στόχο να διευκολύνουν τους δράστες τρομοκρατικών ενεργειών, απεχθών τρομοκρατικών ενεργειών. Άρχισε η συζήτηση. Μέσα στην εβδομάδα της διακίνησή μου, κατά παρέκκληση από τα κοινοβουλευτικά ήθη και έθιμα. Επίσης είναι προφανές ότι ο νομοθέτης κατά καιρούς πρέπει να παρεμβαίνει για την αποσυμφόρηση των φυλακών. Το έχουμε κάνει και εμείς πολλές φορές. Θυμήθηκε ο κύριος Παρασκευόπουλος ότι πριν 19 χρόνια ήμουν υπουργός δικαιοσύνης και ανέλαβα τα καθήκοντά μου με όλες τις φυλακές υπό εξέγερση και κατάληψη. Όλες. Και πράγματι, έστειλα ειδικούς εκπροσώπους μου για να επανέλθουν οι κρατούμενοι στα κελιά τους και να πάψουν να έχουν ομήρους τους διευθυντές και τους οφωνιστικούς υπαλλήλους. Με την αστυνομία να αδυνατεί να παρέμβει, δεν μπορούσε να εκτελέσει τις εντολές των εισαγγελέων εφετών. Και καταφέραμε να αποκαταστήσουμε την τάξη και να κάνουμε μια μεγάλη παρέμβαση ανθρωπιστικού χαρακτήρα στο ποινικό μας δίκαιο και μ' είχε βοηθήσει τότε και ο κύριος Παρασκευόπουλος και ο κύριος Πανούσης ως καθηγητές του ποινικού ένας και της εγκληματολογίας και του σοφωνιστικού δικαίου άλλος, όπως μ' είχε βοηθήσει και ο κύριος Λοβέρδος υπό την τότε ιδιότητά του. Αλλά είναι άλλο αυτό, άλλο να προωθείς εναλλακτικά συστήματα έκτησης ποινών, άλλο να λες ότι πρέπει ο δικαστής να σέβεται το άρθρο 6 του συντάγματος και να μην επιβάλλει προσωρινές κρατήσεις, προφυλακίσεις δηλαδή, δυσανάλογα πολλές και μεγάλες, γιατί έχουμε έναν αδικαιολόγητα μεγάλο αριθμό υποδίκων στις φυλακές, και άλλο να κάνεις αυτά που γίνονται με το παρόνομο σχέδιο. Έχουμε να παρέμβουμε σε μέτωπα του ουσιαστικού και του δικονομικού ποινικού δικαίου που θα φέρουν την Ελλάδα κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εκλογήκευση, εφαρμογή της αρχής αναλογικότητας, αποκακουργηματοποίηση, είναι μοναδική ελληνική ποινική νομοθεσία που ανυψώνει σε κακουργήματα τα πάντα και απειλεί με ισόβια ποινή τα πάντα, με ποινή ισόβιας κάθριξης τα πάντα. Μα αυτά πρέπει να κάνουμε, να παρεύουμε στον κορμό του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, να λύσουμε θέματα εφαρμογής του άρθρου 6 του συντάγματος σε σχέση με τις υποδικίες, να εξυγχρονίσουμε το σοφωνιστικό σύστημα, όχι να διαπραγματευόμαστε με τους τρομοκράτες. Είναι τραγικό το γεγονός ότι παρακολουθούν τη συνεδρίαση διαμαρτυρόμενοι οι συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατίας. Γιατί με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης διασπάται το ενιαίο μέτωπο του δημοκρατικού τόξου κατά της τρομοκρατίας. Και αυτό είναι τραγικό σφάλμα. Αντί να διασπούμε το ενιαίο μέτωπο κατά της τρομοκρατίας, θα έπρεπε να το χαλιβδώνουμε. Γιατί ο τόπος έχει ανάγκη από ορισμένα θέματα στα οποία υπάρχει συνένεση, ενότητα, συστράτευση. Πρόκειται για τεράστιο λάθος. Και όλα αυτά τελικά συγκεφαλαιώνονται σε ένα ερώτημα. Πού πηγαίνει η χώρα? Η κυβέρνηση ξέρει πού πάει τη χώρα? Υπάρχει, όπως είπα, πλήρης απουσία εθνικής στρατηγικής σε όλα τα επίπεδα. Και υπάρχουν, αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, ανεξέλεγκτες, κατά τη γνώμη μου, εσωτερικές αντιφάσεις μέσα στην πλειοψηφία. Αυτές οι αντιφάσεις δεν αφορούν το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μόνον ή κυρίως. Αφορούν τους συσχετισμούς πλέον στο εσωτερικό της ενιαίας αξιακά και ιδεολογικά πλειοψηφίας ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η οποία έχει τερατογεννηθεί σε μια επικίνδυνη εθνικολαϊκιστική βάση. Και αυτό είναι τεράστιο θέμα που εκδηλώνεται στην εξωτερική πολιτική, στην πολιτική άμυνας και ασφάλειας, στην οικονομία, παντού. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για τη χώρα. Πρέπει λοιπόν να δοθούν απαντήσεις για όλα αυτά. Πιστεύετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές της πλειοψηφίας, ότι η κυβέρνηση έχει κάποια απάντηση την οποία δεν την λέει? Κοιτάξτε, η πιο επιεικής και αισιόδοξη εκδοχή είναι ότι τέτοια απάντηση δεν υπάρχει και ότι πηγαίνουμε στο κύμα, στον καιρό, όπως λένε οι ναυτικοί. Η απεσιόδοξη εκδοχή είναι ότι υπάρχει ένα εντός εισαγωγικών κρυφό σχέδιο που οδηγεί την χώρα δεκαετίες πίσω
Αυτή είναι όμως μια τεράστια ιστορική ευθύνη για την οποία δεν έχετε ούτε εντολή, ούτε εξουσιοδότηση, ούτε νομιμοποίηση να προχωρήσετε.